Ο διπλωματικός υπάλληλος Θεόφιλος Ζαφυράκος αυτό προσδιορίστηκε δημοσίως σε δικαστήριο ως ο λογογράφος του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος εμπλέκεται σε σκάνδαλο χρηματισμού για παράνομες θεωρήσεις εισόδου Σέγγεν από την ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχή της Ινδίας και απολαμβάνει ιδιότυπης ασυλίας. Αντί να τεθεί σε αργία, συνεχίζει να παραμένει στη θέση του. Αν και υπόδικος για κακούργημα και ένα πλημέλημα, ο Ζαφυράκος μέχρι και σήμερα δεν έχει κάποια επίπτωση σε σχέση με τη θέση του στο Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΙΠΕΞ, στο οποίο παρέπεψε την υπόθεση ο Νίκος Δένδιας το 2021, τον απάλαξε. Εκτός από την προκλητική ασυλία στην περίπτωσή του, τίθεται ακόμη ένα ζήτημα που χρήζει απαντήσεων. Ο ίδιος, αφού υποστηρίζει δημόσια πως είναι ο λογογράφος του Πρωθυπουργού, δεν θα έπρεπε να ταλαιπωρείται κατά τη γνώμη του με αναβολές στην εκδίκαση της υπόθεσης. Οι ισχυρισμοί Ζαφυράκου εγείρουν σοβαρά ερωτήματα, τόσο για το γεγονός ότι ο υπόδικος διπλωματικός υπάλληλος βγήκε λάδι από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΙΠΕΞ, όσο και για το αν είναι πράγματι λογογράφος του Κυριάκου Μητσοτάκη.